Ισραήλ. Πάμε στη Χάιφα, εκεί που είναι η Αδαματία Λιόλου, η απεσταλμένη του Δημήτρη Αλεξάκη, τον Ολύπτη. Λοιπόν, έχει μια αποκλειστικότητα, έχει κάτι το οποίο θα μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορά γενικώς, αλλά μας αφορά και ειδικώς το θέμα. Να το παρουσιάσει η ίδια, παρακαλώ. Καλημέρα, Αδαματία. Καλημέρα, Αδαματία. Καλή σας ημέρα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην τελετή μνήμης που έγινε για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, έκανε μια ειδική αναφορά για τον Έλληνα, τον 26χρονο Ιωνά Καρούση, ο οποίος έχασε τη ζωή του με αναίτιο τρόπο μετά από την τρομοκρατική επίθεση στην Γιάφα του Τελ Αβίβ. Θυμόμαστε όλοι το συγκεκριμένο περιστατικό με τους 8 νεκρούς έξω από τη στάση του τραμ στην στάση Τζερούσαλεμ, με 2 Παλαιστινίους να ανοίγουν πύρα διάκριτα, με αποτέλεσμα και ο Ιωνάς, ο οποίος βρισκόταν εκεί για να βγάλει κάποιες φωτογραφίες για την εργασία του, καθώς ήταν φοιτητής στο Τελ Αβίβ, έχασε τη ζωή του. Όπως λοιπόν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, φαίνεται ότι δεν του πέρασε απαρατήρητο φυσικά το συγκεκριμένο περιστατικό και έκανε μια ειδική αναφορά στην τελετή μνήμης μπροστά και στους συγγενείς των υπόλοιπων θυμάτων, όπως και στους συγγενείς των ομήρων. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός αυτό, καθώς έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε και με την οικογένεια του Ιωνά, όπως και με τους ανθρώπους που τον ήξεραν. Είναι και οι ίδιοι ιδιαίτερα συγκινημένοι από το συγκεκριμένο περιστατικό. Να σας πω ότι με όσους έχω μιλήσει, φαίνεται ότι και ο Πρωθυπουργός έχει επηρεαστεί από την τρομοκρατική αυτή επίθεση με τον θάνατο του 26χρονου Έλληνα Ιωνά, αλλά και άλλοι υπουργοί, όπως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον οποίο έχω έρθει σε επαφή. Όλοι με έχουν ρωτήσει γι' αυτό, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά τους, λέγοντας πως είναι ιδιαίτερα λυπημένοι γι' αυτό που συνέβη. Μάλιστα. Και νομίζω και καταλαβαίνουμε νομίζω και όλοι ότι όλο αυτό έχει και ένα είδος ενοχής ενδεχομένως από το κράτος του Ισραήλ. Όπως θα δούμε, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον Ιωνά και στην οικογένειά του, στον πατέρα του Δημήτρη και στην μητέρα του, την Ουρανία, όπως την είπε, την κυρία Ράνια, ως διακεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα, δεν είναι Ισραηλοί, δεν είναι Εβραίοι, ζουν εδώ επειδή αγάπησαν το Ισραήλ και έτσι έγινε και ο Ιωνάς Ισραηλινός πολίτης και κατάφεραν να καταξιωθεί όλη η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή. Για να το δούμε, όπως μας το στείλες, Αδαματία μου, και παραρχόμαστε. יונס קרוסיס, יונה, צעיר נפלא ממוצא יווני שנרצח בפיגוע טרור ביפו בערב ראש השנה. הוריו דימיטריוס ואורניה, שניהם רופאים בכירים, לא יהודים, הגיעו מסלוניקי והתאהבו בישראל. יונה שירת בצה"ל והיה סטודנט מצטיין לאדריכלות. הוא אימץ משפט לחיים ושלח אותו למכריו. הנה המשפט. לפעמים אלוהים מביא גוליית לחיינו כדי שנגלה את הדוד בתוכנו. אני רוצה לומר למשפחת קרוסיס ולכל מי שנמצא פה ולכל משפחות השכול של מלחמת התקומה, אתם משקפים את רוח דוד, והרוח הזאת תנצח. Μάλιστα, εκτενής και ειδική αναφορά, πράγματι, Αδαματία. Οι διαπραγματεύσεις τώρα σε ποιο σημείο βρίσκονται? Να ελπίζουμε κάτι. Έχει γυρίσει ο επικεφαλής της αποστολής του Ισραήλ, ο Ντέιβιντ Μπαρνέα της Μοσάντ. Υπήρξε και ανακοίνωση πλέον από το γραφείο του Ισραήλ, το λέγαμε βέβαια εδώ και από το δελτίο του Open, το κεντρικό νωρίτερα, από χθες ήδη στο κεντρικό δελτίο, ότι αυτή η αιγυπτιακή πρόταση, λέει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, για τις 2 ημέρες εκεχηρίας με την επαλευθέρωση των 4 ομήρων δεν υφίσταται καν. Επομένως, ο ίδιος θεωρεί ότι μπαίνουν και άλλα πράγματα στη μέση και άλλοι παράγοντες και ότι το πράγμα επίσης θέλει ακόμη συζήτηση. Έχουμε μία πρώτη πληροφόρηση και από την πλευρά της Χαμάς, η οποία έχει ζητήσει διευκρινήσεις από την Αίγυπτο για τα όσα συζητήθηκαν. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις με τη Χαμάς. Βέβαια, είναι χαρακτηριστικό πως η οργάνωση της Χαμάς έχει πει αυτό που λέει πάντα, την πάγια θέση της ότι θα δεχτεί την απελευθέρωση των ομήρων εφόσον το Ισραήλ σταματήσει πλήρως την επιθετικότητα και παραδώσει τα όπλα στη λωρίδα της Γάζας. Η Αμερική είναι στη μέση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Αμερική ασκεί ισχυρές πιέσεις. Επίσης, αξιωματούχοι από την Αμερική θεωρούν ότι χρειάζονται και άλλη πίεση το παρόν χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποια συμφωνία η οποία είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θρίλερ που διεξάγεται μετά από 2 μήνες με την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Και μια πολύ σημαντική εξέλιξη επίσης είναι ότι χθες είχαμε συνεδρίαση της ΚΝΕΣΕΤ, του Κοινοβουλίου ουσιαστικά του Ισραήλ, που ενέκρινε έναν νόμο για την απαγόρευση της παρουσίας της υπηρεσίας αρρωγής για τους πρόσφυγες στο Ισραήλ. Ναι, και ότι θέμα, θα μπορούν δηλαδή να δραστηριοποιούνται μόνο στη λωρίδα της Γάζας, όπως και στη Δυτική Όχθη. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, διότι για να δραστηριοποιηθούν στα υπόλοιπα εδάφη θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Ιερουσαλήμ, δηλαδή της αποστολής της αρρωγής για τους Παλαιστίνους πρόσφυγες, η οποία βρίσκεται στο έδαφος του Ισραήλ. Βέβαια, ήταν με μεγάλη πλειοψηφία, 92 ήταν αυτοί που ψήφισαν υπέρ, μόνο 10 ψήφισαν κατά του συγκεκριμένο νόμο. Έχει προκαλέσει μια διεθνής καταδίκη το συγκεκριμένο περιστατικό και πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κύριου Γκουντέρε, ο οποίος και αυτός καταδίκασε τη συγκεκριμένη απόφαση του Ισραήλ, λέγοντας και μιλώντας για την ανθρωπιστική κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αδαματία. Αναμένουμε τις εξελίξεις και στο μεσημεριανό και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.